Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον Μιχάλη Τσόχο για να σχολιάσουμε ό,τι είδε και αυτός από την εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτό το πρώτο παιχνίδι με τους Φινλανδούς. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι μια αρχή πολύ απαιτητική σε έναν όμιλο που κακά τα ψέματα η πρωτιά μοιάζει τοπικό, αλλά σε έναν όμιλο που η δεύτερη θέση μπορεί να σημαίνει πράγματα πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα. Θυμίζω όμιλος, για όσους ακόμα το γνωρίζουν, είναι Αγγλία, Ιρλανδία, Φιλανδία και Ελλάδα. Τι πρέπει να διεκδικήσουμε? Πρέπει να διεκδικήσουμε 4 νίκες στα 4 μάτς με Φιλανδούς και Ιρλανδούς, και μετά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τους Άγγλους. Το ξεκίνημα ήταν δύσκολο. Όποιος πιστεύει ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επειδή είναι δικός μας άνθρωπος, κατά βάση Έλληνας προπονητής, ξέρει και πάρα πολύ καλά την ομάδα και τους παίκτες, είναι γελασμένος. Γιατί είναι άλλο να τους βλέπεις, έστω και αν εξόψεως ξέρεις καλά, και άλλο να τους έχεις προπονήσει. Θα χρειαστεί χρόνο για να βρει το σχήμα που τον ικανοποιεί σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού. Θα χρειαστεί να κάνει δοκιμές. Θα χρειαστεί να περιμένει ποδοσφαιριστές, θα χρειαστεί να αλλάξει πλάνα και σχέδια ανάλογα με τον αντίπαλο. Μιχάλη, θεωρείς ότι είδαμε περισσότερο ένα σκεπτικό το οποίο ήταν και λίγο πιο επιφυλακτικό, που σημαίνει ότι ας στηριχτώ λίγο παραπάνω στην εμπειρία στην αρχή, κυρίως στο κέντρο, στο χαφ, και αργότερα να αρχίσω να πετάω σιγά σιγά τους παίκτες που ξέρω ότι θα μου δώσουν τα τρεξίματα και την ένταση που θέλω στο δεύτερο ημίχρονο? Αλλά θεωρείς ότι ήταν κάτι πιο επιφυλακτικό από πλευράς Γιοβάνοβιτς ή απλά κάποια δοκιμή που σημαίνει ότι τους βλέπω σιγά σιγά, τους έχω προπονήσει 3 μέρες και βλέπουμε τι κάνουμε? Όχι, σε πρόσωπα δεν άλλαξε τίποτα στη διάταξη στον τρόπο παιχνιδιού. Θα έλεγα μάλιστα ότι θεωρητικώς τελείωσε το μάτς λίγο πιο συντελεστικά, υπό την έννοια ότι έπαιζε με εξτρέμ τον Βαγιανίδη. Θέλω να πω δηλαδή ότι έβαλε δύο κανονικά εξτρέμ, τον Μπέλκα και τον Χατζηγιοβάνι, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, μιλάω για τις θέσεις που παίζουν. Έβαλε ένα καθαρό αίμα δεκάρι την Μπακασέτα, ένα καθαρό αίμα σεντερφόρ, ένα ξεκάθαρο οχτάρι, τον Αμάνταλο και ένα αμυντικό χαφ, τον Μπουχαλάκη. Με αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσε το μάτς, δηλαδή άλλαξε αμυντικό εξάρι για εξάρι, το Σιώπη για το Μπουχαλάκι, άλλαξε οχτάρι για οχτάρι, το Μάνταλο με το Ζαφίρι, άλλαξε εξτρέμ για, μάλλον σέντερφόρ για σέντερφόρ, τον Παυλή με τον Ιωαννίδη, άλλαξε εξτρέμ για δεκάρι, ενώ μπήκε ο Κωνσταντέλια στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού για να παίξει σε θέση 10, αλλά όταν μπήκε, βγήκε ο Χατζηγιοβάνης. Οπότε σαν λογική, την ίδια λογική είχε, ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα δεκάρι, δύο εξτρέμ, ένα σεντερφόρ. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με εξαίρεση το τελευταίο δεκάρι που έπαιξε εξτρέμ ο Βαγιανίδης, που ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει, με αυτή τη λογική έπαιξε. Απλώς θα χρειαστεί χρόνο προκειμένου να μάθει το παιχνίδι των παικτών, να ταιριάξει δίδυμα, να ταιριάξει συνεργασίες. Έχει επιλογές. Έχει επιλογές και προσφερειστών που σήμερα δεν είδαν, όπως για παράδειγμα ο Τζόλης, που σίγουρα μπορεί να του φανεί χρήσιμο σε κάποια παιχνίδια. Έχει επιλογές κεντρικών χάφτη και σήμερα δεν είδαμε είτε ως βασικούς είτε καθόλου, όπως για παράδειγμα ο Κουρμπέλης. Είναι φανερό ότι αυτή εδώ η ομάδα έχει μεγαλύτερο έλλειμμα ποιότητας στον άξονά της, ας μην γελιόμαστε, και γι' αυτό μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ χρήσιμος ο Χρήστος Ζαφίρης, που στην πορεία να εξελιχθεί σε βασικό και αντικατάστατο. Σε όλες τις άλλες θέσεις έχουμε επιλογές. Έχουμε ένα εξαιρετικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Εγώ για την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, χάρηκα πάρα πολύ με τη χρησιμοποίηση του Κουλιαράκη στο βασικό σχήμα. Νομίζω ότι αυτό εδώ είναι ένα τρομερό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, το Μαυροπάνος Κουλιαράκης. Και αν κάτι πήγε καλά και στο 90 λεπτό του παιχνιδιού, αυτό ήταν. Το δίδυμο αυτό και ο Φώτης Ιωαννίδης. Και είναι εντυπωσιακό κυρίως και πόσο Κουλιαράκης παίζει με τέτοια ωριμότητα και τέτοια ηρεμία. Δηλαδή, δεν θα δούμε ποτέ αυτό το παιδί να πανικοβάλλεται είτε σε συνθήκη πίεσης, είτε στο πώς να διώξει την μπάλα, είτε στο πώς να την κατεβάσει, είτε στο αν έχει αντίπαλο ακριβώς πάνω του. Είναι εντυπωσιακός. Ναι. Και είναι ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο υψηλών προδιαγραφών, γιατί είναι και τα δύο ιδανικά κολμιά και στόπερ. Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια. Και είναι και οι δύο για το ύψος τους αρκετά γρήγοροι. Ξαναλέω, για το ύψος τους αρκετά γρήγοροι.
αυτή είναι η βάση αυτής της εθνικής ομάδας. Θέλω να πω ότι σήμερα γιατί κερδίσαμε. Κερδίσαμε γιατί δεν ήμασταν μια καλύτερα δουλεμένη ομάδα από τους Φιλανδούς. Οι Φιλανδοί είναι μια καλύτερα δουλεμένη ομάδα. Λογικό, γιατί έχουν καιρό αυτόν τον προπονητή. Παίζουν καιρό μαζί. Εμείς αλλάζουμε κάποια πράγματα και αλλάζουμε και λίγο τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τον Μπογιέτ. Και ας μοιάζει, έχει αρκετές διαφορές. Αλλά εμείς πια έχουμε την ποιότητα, την ατομική ποιότητα. Είμαστε μια εθνική ομάδα παρά το γεγονός που ο κόσμος λέει έξω, α, τι έχουμε εμείς. Σε σχέση με τέτοιου είδους ομάδες, Φιλανδία, Ιρλανδία, έχουμε πολύ περισσότερη ατομική ποιότητα. Και χρηματιστηριακά, αν το δει κανείς, το καταλαβαίνει. Δεδομένα έχουμε ένα συντερχόν 30 εκατομμύρια ευρώ. Ασχέτως αν δεν τον έδωσε ο Παναθηναϊκός προτάσεις για 30. Έχουμε δεδομένα έναν παίκτη που έρχεται από τον πάγκο, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, 20 εκατομμύρια ευρώ. Και ασχέτως αν δεν τον έδωσε ο Πάο τελικά στην Μπενφίκα. Έχουμε ένα στόπερ 15 εκατομμυρίων ευρώ, τον Κουλιαράκη, αποδεδειγμένα, και ένα στόπερ 25 εκατομμυρίων ευρώ, τον Μαυροπάνο, αποδεδειγμένα. Έχουμε έναν αριστερό μπακ που παίζει στη Λίβερπουλ. Μιλάω για πράγματα δεδομένα, όχι με την προσωπική εκτίμηση του καθενός. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει ταλέντο. Θα θέλαμε ένα-δυο παραπάνω πράγματα στον άξονα μας, στη μεσαία μας γραμμή. Είναι φανερό αυτό. Αλλά και εκεί υπάρχουν επιλογές και εκεί θα χρειαστεί χρόνο για να το βρούμε. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, είναι καλό το ξεκίνημα, όχι μόνο όσον αφορά το αποτέλεσμα, αλλά και όσον αφορά την εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο. Ότι δηλαδή ο Ιβάν αμέσως αντιμετώπισε ζητήματα που ήταν πολλά στο πρώτο μέρος και τα έλυσε. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα είναι κυριαρχική. Θα μπορούσε τα γκολ που βρήκε απλόχερα στο πρώτο ημίχρονο και δεν τις έπρεπε να τα βρει με βάση το παιχνίδι της. Θα μπορούσε κάλλιστα να δέσει και στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε να δέσει στο να έχουμε βάλει και 2 και 3 τέρματα. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό, ότι δηλαδή δεν μείναμε στο 2-0 του πρώτου ημίχρονου. Στα πολιτεία προφανές ότι κουβέντα ήταν ότι δεν παίζουμε καλά, πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο παιχνιδιού. Και το έκαναν στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κάψαν πάνω στο 2-0, έφτασαν στο 3-0 και θα μπορούσαν να φτάσουν και στο 4 και στο 5-0. Θέλει χρόνο αυτή η ομάδα, αλλά ήδη φαίνεται ότι το καλό κλίμα έμεινε, η προσαρμογή στο νέο προπονητή είναι απολύτως ομαλή και η συνέχεια της είναι δεδομένη και δεν έχουμε μια ανατροπή σχημικού και ένα χτύπη από την αρχή. Προφανώς θέλει χρόνο, αλλά είναι σε καλό δρόμο. Και νομίζω μπορούμε να πιστώσουμε πολύ εύκολα στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο γεγονός ότι, όπως είπες, τελειώνει το ημίχρονο, αρχίζει το δεύτερο, αλλάζει τον Κωνσταντέλια με τον Χατζηγιοβάνι και το timing μαζί με τα πρόσωπα τα οποία αλλάζει ουσιαστικά έχει εντοπίσει και διορθώνει σταδιακά ό,τι δεν έκατσε, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά στο πρώτο ημίχρονο. Έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τα κακό σκήμενα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα για το πρώτο παιχνίδι, και τα αλλάζει όλα ένα προς ένα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου και την Αγγλία νωρίτερα με τους Ιρλανδούς. Πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, αυτό ήταν μόνο. Δεν ήταν το δεύτερο, αλλά μάλλον δεν έχασα και πολλά. Όχι, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι όχι, δεν έχεις χάσει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη Τσόχο, για το σχόλιο. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Αυτός ήταν ο Μιχάλης Τσόχος. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα και τον Μπάμπη Χριστόγλου για το μάτς της Εθνικής, να μας δώσει και εκείνος τη δική του οπτική γωνία και, και όσα μπορεί να αντίκρισε από την Γαλανόλευκη. Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα. Ήμασταν απλοί, λυτοί και περιεκτικοί. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, παρόλο που πετύχαμε γκολ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν ουσιαστικοί. Ήμασταν δηλαδή αυτό που έπρεπε να είμαστε, πιθανότατα από το πρώτο ημίχρονο. Αυτά τα μάτς μόνο να χάσεις έχει. Εμείς, το είχε πει και ο Γιωβάνο στην αρχή, εμείς κυρίως χάρη την αποτελεσματικότητα του Ιωαννίδη και επιτέλους η Εθνική έχει βρει ένα σεντερφόρ το οποίο μπορεί να τα βάζει. Κάναμε απλά τα πράγματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι καλό ξεκίνημα για τον Γιωβάνοβιτς σε μια ομάδα η οποία το ταλέντο περισσεύει, έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές, μπορεί να δημιουργήσει πράγματα, το έδειξε και σήμερα, αλλά νομίζω ότι με την σοβαρότητα που έχει ο Γιωβάνοβιτς θα τους βάλει σε ένα πλάνο το οποίο θα μπορεί να
να πάρει και τα αποτελέσματα. Διότι αυτό που έλειπε από την εθνική ομάδα το τελευταίο διάστημα ήταν στο κρίσιμο να πάρει το αποτέλεσμα. Όχι τόσο πολύ να θέλεις με την απόδοσή σου και με την, να αρέσεις στον κόσμο και στους φιλάθλους, όσο για να πάρεις το αποτέλεσμα που πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Νομίζω είναι και μια μικρή παράφραση του ότι αν, όχι αν δεν μπορείς να κερδίσεις μη χάσεις, ότι αν και αν παίξεις ακόμα άσχημα, φρόντισε τις ευκαιρίες που θα φτιάξεις να τις κάνεις γκολ. Και αυτό είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, διώχνεις το άγχος και την πίεση, την όποια πίεση της πρεμιέρας, με αποτελεσματικότητα. Κοίταξε, αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ σημαντικούς παίκτες, πολύ σπουδαίους παίκτες, που έχουν και παραστάσεις από το εξωτερικό και που έχουν πια την εμπειρία, έχουν πια την ικανότητα να μπορούν κάποια τέτοια μάτσα να τα κερδίσουν. Δεν σου λέω ότι θα πάνε στο Λονδίνο και θα κερδίσουν την Αγγλία, αλλά νομίζω ότι και οι Άγγλοι θα υποφέρουν απέναντί μας. Γενικώς όμως η ποιότητα αυτών των παικτών με έναν πολύ σοβαρό προπονητή όπως είναι αυτός ο Γιωβάνοβιτς και με το άστρο που έχουμε και κάποιοι από τους παίχτες μας όπως είναι ο Ιωαννίδης, άστρο και ικανότητα, διότι σήμερα έβαλε σφραγίδα στο μάτσο ο Ιωαννίδης, ήταν ο άνθρωπος που ξεκλείδωσε το μάτς, που το τελείωσε το μάτς, αλλά και με τους υπόλοιπους, θες τον Μαυροπάνο, θες τον Τζιμίκα, θες τον Πέλκα, θες τον Κωνσταντέλια, τον Πιτσιρικά που ήρθε τώρα, τον Ζαφίλ. Έχει αρκετή ποιότητα αυτή η ομάδα που μπορεί να, και τώρα ξεχνάω και ονόματα και είναι κρίμα για κάποια από τα παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεχνά ονόματα, γιατί δεν πρέπει να τους αναφέρουμε κιόλους. Αλλά έχει τους ποδοσφαιριστές, έχει τα όπλα να μπορεί να παίζει καλά, να μπορεί να παίρνει αποτέλεσμα. Γιατί πολλές φορές δεν αρκεί να παίζεις καλά, αλλά πρέπει να πάρεις και το αποτέλεσμα. Νομίζω ιδανικό ξεκίνημα για τον Γιωβάνοβιτς και για αυτό και αυτή την εθνική. Ας πάμε τώρα στην Ιρλανδία να πάρουμε το διπλό για να βάλουμε βάση για την καλή συνέχεια αυτής της εθνικής. Και όλα μπορούν να γίνουν. Τέλεια, ωραία. Γιατί έρχεται και δύσκολος Οκτώβρης, όχι τίποτα άλλο. Γιατί έχει το πρόγραμμα μετά Αγγλία και ξανά Ιρλανδία, οπότε θα είναι λίγο ζώρικο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι, άλλη μόνο. Πρέπει να παίξουμε. Υπήρχαν και χειρότερα. Καλά, σίγουρα, σίγουρα, ναι. Υπήρχαν και χειρότερα. Εντάξει. Λοιπόν. Αφού οι Εγγλέζοι να μην μας είχαν πετύχει, αλλά εντάξει, οι Εγγλέζοι είχαν και την καρδάρα μόνοι τους πολλές φορές. Αν θες την άποψή μου, νομίζω πάντως και με τον Ιωαννίδη και με τον Παυλίδη που είναι βαριά κορμιά, είναι τέτοιοι επιθετικοί που μπορούν να τα βάλουν και με τους Ιρλανδούς και με τους Άγγλους. Δηλαδή είναι επιθετικοί που θα το φάνε και το ξύλο, και όχι θα το ρίξουν, θα το αντέξουν και θα παίξουν και καλά. Είναι τέτοια φόρ. Χρειάζονται κι άλλοι όμως. Χρειάζονται κι άλλοι. Χρειάζονται κι άλλοι για αυτά τα μάτια, δηλαδή δεν φτάνει ο Ιωαννίδης μόνος του ή ο Παυλίδης κτλ. Χρειάζεται να έχει καλή λειτουργία όλη η ομάδα. Σήμερα στο πρώτο ημίχρονο δεν την πολύ είχαμε, έτσι, για να πούμε και του στραβού το δίκιο. Ωραία. Να σε καλά. Να σε καλά, Μπάμπη Χριστόγλου, σε ευχαριστούμε. Ο Βαγγέλης Νερατιάς θα μπει και εκείνος στην παρέα μας για να μας πει τι είδε από την εθνική μας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Κώστα μου. Καλησπέρα στους εξωκράτες μας. Τι κάνεις, φίλε? Είμαι καλά. Είμαστε καλά πλέον. Εσύ? Αποτελεσματική φούλη εθνική, έτσι? Ναι, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο στο 100%. Και πολλά από αυτά τα κοινότυπα που λέμε εμείς στη δημοσιογραφία, έτσι χαρακτηρίζουμε, μπορούν για επαγγελματική νίκη, για τέτοια πράγματα, για απόψινη βραδιά. Πάντως η αλήθεια είναι, για να κρατήσουμε τα θετικά, είναι ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο φάνηκε με το καλημέρα ότι η επίδραση του Γιωβάνοβιτς σε ό,τι αφορά δηλαδή την ομαδικότητα, το πάθος, τη στήριξη του ενός παίκτη στο συμπαίκτη του, τα καλά αποδυτήρια βγαίνουν, αυτά φαίνονται με το καλημέρα. Και όπως επίσης ότι μπορεί να το πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα επιβάλλει και το γνωστό του στυλ σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι στην εθνική ομάδα. Τώρα σήμερα το παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι αν το έχει παρατηρήσει κανείς από την αρχή ως το τέλος, δεν είναι ακριβώς τέτοια εικόνα για ένα σβηστό 3-0. Έτσι, ναι, βέβαια, αν δεν τα highlight, επειδή οι Φιλανδοί δεν έχουν κάνει τελικές στην αιστεία, αν δεν τα highlight μπορεί να ξεγελαστείς. Αν δεις όμως όλο τον αγώνα, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική μας, ειδικά στο ξεκίνημα του μάτς, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τη Φιλανδία.
ένα παιχνίδι στο οποίο για την πρώτη ώρα αγώνα οι Φιλανδοί είχαν κατοχή 60-40, περνούσαν πάρα πολύ εύκολα από το χώρο της μεσαίας γραμμής μας και το περισσότερο παιχνίδι σε αυτό το διάστημα πήθηκε στο μισό γήπεδο όπως κάνανε επίθεση οι Φιλανδοί. Ωστόσο η Ελλάδα ήταν ουσιαστική και χτύπησε στα κατάλληλα χρονικά σημεία. Όπως παράδειγμα μετά το πρώτο 20 λεπτό που η εικόνα ήταν αυτή που περιέγραφα, με τους Φιλανδούς ήταν αυτοί που έχουν την μπάλα στα πόδια, με τη μάχη του κέντρου να είναι κερδισμένη εις βάρος μας και με τις φάσεις να γίνονται γύρω-γύρω από την περιοχή μας. Σε μια περίπτωση που πίασαμε ψηλά, ο Ιωαννίδης διάβασε το λάθος του τερματοφύλακα της Φιλανδίας και αυτό θα σταθούν οι περισσότεροι, θα πούνε ότι είναι μια μεγάλη γκέλα ο τερματοφύλακας της Φιλανδίας, ο οποίος παρεπιπτόντως, Κώστα μου, είναι και ο βασικός της Λεβερκούζεν, δεν είναι αυτός? Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Όχι, είναι και δείγμα της φοβερής ποδοσφαιρικής εξυπνάδας του Φώτη αυτό. Αυτό ακριβώς. Η ιστορία όλη εκεί είναι να βρίσκεσαι στο σημείο για να εκμεταλλευτείς το λάθος. Διότι αν δεν πίεζε τόσο ψηλά και τόσο έντονα ο Ιωαννίδης, δεν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος που γίνεται στο πέναλτι. Έτσι δεν γίνεται έξω από την περιοχή. Δεν έχει βγει ψηλά από την περιοχή του τερματοφύλακα της Φιλανδίας. Και όπως έλεγα και στο ημίχρονο, έχει την ψυχραιμία απλά να τσιμπήσει την μπάλα και να την ξαναπάρει. Δεν σουτάρει, δεν πάει όπως να είναι απλά για να σουτάρει. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, τώρα αλλάζω τη σειρά όπως ήθελα να τα πω, αλλά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής ο Φώτης, διότι η Κώστα μου έχει αυτή την τρομερή εκτέλεση, όπως ανέλησε σωστά, τσιμπάει την μπάλα ενώ 9 στους 10 επιθετικούς θα σουτάραν απευθείας ή θα πήγαιναν να κάνουν τρίπλα. Αυτός κάνει ένα τσίμπημα υπέροχο και εκεί τα πράγματα είναι απλά. Είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει στην ωραία συνεργασία που φέρνει το 2-0 την πολύ ωραία κάθετη πάσα στη συνέχεια, την γυρίζει και ο Τσιμίκας σωστά και έρχεται και από το λάθος που ούτως ή άλλως ήδη ή λάθος θα γινόταν αμυντικό ή θα το βάζω Κουλιεράκης και έρχεται το 2-0 και ο Ιωαννίδης κάνει και το 3-0 με πολύ ωραία σωστή τοποθέτηση και εκτέλεση με την κεφαλιά. Είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, δηλαδή σήμερα αν είναι να κρατήσουμε δύο πράγματα, κρατάμε την εξαιρετική κατάσταση του Ιωαννίδη, ο οποίος επιβεβαιώνει πλέον ότι και στην Εθνική Ελλάδος αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο. Και το άλλο είναι ότι την καλή μας τακτική λειτουργία και κυρίως την καλή μας ανασταλτική λειτουργία. Τώρα αν θες να μιλήσουμε για κάποια πράγματα που δεν πήγαν καλά, γιατί νομίζω ότι καλό είναι να τα πούμε και αυτά, ένα πράγμα που δεν πήγε καλά νομίζω ήταν η επιλογή αρχικής στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Mm-hmm. Το κέντρο μας με Μπουχαλάκι, Μάνταλο και Μπακασέτα ήταν πάρα πολύ αργό, με αποτέλεσμα στα 60 και κάτι λεπτάκια που παίζαμε έτσι να μην έχουμε τον έλεγχο στη μεσαία γραμμή και οι Φιλανδοί να περνάνε αυτό το νευραλγικό χώρο με ευκολία. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν προβλήματα, ασφαλώς. Ναι, νομίζω ότι στον αγωνιστικό χώρο ο Σιώπης και ο Ζαφύρης από το 65 και μετά νομίζω ότι η εικόνα άλλαξε άρδιν σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των ομάδων στη μεσαία γραμμή, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που έβγαινε η ομάδα. Επίσης, νομίζω ότι αποδείχθηκε και αυτό, όπως και αυτό που έλειπα πριν στη μεσαία γραμμή. Βέβαια, εμείς τα λέμε πάντα εκ των υστέρων, έτσι προπονητές καλούνται να κάνουμε αντεψιά από την αρχή. Ότι και ο Κωνσταντέλιας είναι σε μια περίοδο της καριέρας του, η οποία νομίζω ότι δεν είναι για πάγκο στην Εθνική Ελλάδα. Δηλαδή, με το που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε μια άλλη οντότητα στο παιχνίδι της Εθνικής. Mm-hmm. Έδωσε σπιρτάδα, έδωσε ταχύτητα. Την έκλεινε προς τον άξονα, έβγαλε ατομικές ενέργειες, έβγαλε συνεργασίες. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, έβαλε να το πει πέρα στο παιχνίδι μας με λίγα λόγια και τράβηξε αυτομάτως και την άμυνα της Φιλανδίας πιο πίσω. Έτσι. Ασφαλώς όμως, μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι επίσημο με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και νομίζω ότι το πρόσημο είναι όχι απλά θετικό, είναι πάρα πολύ καλό, διότι πετύχαμε 3 γκολ, κρατήσαμε το 0 στην άμυνα. Ήταν μια πρεμιέρα η οποία ήταν απέναντι ουσιαστικά στην ομάδα που νομίζω ότι θα παλέψουμε για τη δεύτερη θέση φαινομενικά σε αυτόν τον όμιλο, αν όλα κυλήσουν ομαλά, ζω τους Άγγλους. Και οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν κινδύνους και επειδή η Φιλανδία είναι και ένας αντίπαλος στα μέτρα μας, νομίζω ότι κρατάμε την ουσία, κρατάμε την νίκη, είμαστε αισιόδοξοι ότι και στην Ελλανδία θα πάει η Εθνική, θα κάνει το 2-2 και είμαστε αισιόδοξοι ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που είναι ένας νοικοκύρης προπονητής, θα νοικοκυρέψει την Εθνική μας, θα μακροημερεύσει και θα την οδηγήσει σε μεγάλες διοργανώσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, για να το κλείσουμε κιόλας κάπου εδώ, γιατί έχει περάσει και η ώρα της εκπομπής, ότι μας θέλει και λίγο η τύχη με το λάθος του Χραντέτσκι, μας θέλει και λίγο η ξυπνάδα του Φώτη που τρέχει να πάρει την μπάλα και να σκοράρει. Και νομίζω ότι μόνο στο πρώτο γκολ στους πανηγυρισμούς υπάρχουν κουβέντες των παικτών που έχουν καταλάβει μάλλον ότι κάτι δεν έχει κουμπώσει για να παίξουν έτσι όπως πρέπει να παίξουν. Ναι, παρά το γεγονός ότι. Και δεν είναι τόσο χαλαρή στους πανηγυρισμούς. Το είδα και εγώ στην κάμερα, ότι παρά το γεγονός ότι
ουσιαστικά βάζουμε τον γκολ και αντί εκείνη την ώρα να ξέρεις ότι ωραία. Αρχίζουν, κουβεντιάζουν σε αντίθεση με τα υπόλοιπα δύο που πλέον φεύγει όλο το άγχος και το χαίρονται. Αλλά στο πρώτο γκολ καταλαβαίνουμε από τον πανηγυρισμό, όποιο το έχει δει, ότι αρχίζουν και μιλάνε μεταξύ του γιατί έχουν καταλάβει ότι μας έκατσε τώρα η φάση, αλλά πρέπει να παίξουμε λίγο καλύτερα από ό,τι το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Οπότε... Το θέμα είναι, για να το κλείσουμε έτσι, το θέμα είναι ότι είναι ευκαιρία, είναι καλό το timing, είναι καλή φουρνιά, έχει καλούς ποδοσφαιριστές φουρνιά. Είδαμε και τον Τζιμίκα ότι ξεκίνησε μουγιασμένος και όσο έπαιζε εγώ λέω ότι αυτό το παιδί πρέπει να παίζει, δεν γίνεται να κάθεται στον παγκό. Όσο έπαιζε μέσα στο 90 του γινόταν και καλύτερος. Έτσι. Είναι καλή φουρνιά γενικά, ο προπονητής τον ξέρουμε ότι είναι διαμάντη. Νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση για την Εθνική να το πάει καλά και σε αυτό το Nations League, αλλά και γενικότερα στα επόμενα χρόνια και να ρεφάρει τη δωδεκαετία τώρα που ήταν στραβή. Τέλεια. Ωραία, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ήταν και ο Βαγγέλης Νερατζιάς με το σχόλιο του για το 3-0 της εθνικής μας ομάδας.